Μετά από 16 μήνες, στις 27 Οκτωβρίου, επαναλειτουργεί το κταίο δράμας που παρέμεινε κλειστό. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς κάναμε όλες τις διαδικασίες, χρηματοδοτήσαμε όλη την δραστηριότητα η οποία έπρεπε να γίνει, αλλά και να πάρει πιστοποίηση ISO για την καλή λειτουργία, και πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί έχει και έσοδα μέσα από αυτήν την προσπάθεια η οποία έχει γίνει και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Το Δημόσιο Κταίο Δράμας προσφέρει ανταγωνιστικά τιμολόγια και ειδικές εκπτώσεις σε ανέργους, σε επιχειρήσεις και σε κρατικά οχήματα. Πιστεύουμε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Υπήρξαν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις, οι οποίες ήταν αδικαιολόγητες, αλλά με τον εξυγχρονισμό που έχει γίνει και με τα ειδικά μηχανήματα τα οποία έχουν επαρθεί και με την πιστοποίηση, πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος και πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει. Το πρώτο θέμα το οποίο συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία ήταν ότι για άλλη μία φορά ήρθε ένα θέμα το οποίο μας ευνηδίασε, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ανακατατάξεις στο τμήμα Οινολογίας μετά και τις αποφάσεις του Υπουργείου για νέο πρόγραμμα Αθηνά. Θέσαμε υπόψη των Περιφερειακών Συμβούλων και των υπηρεσιακών παραγόντων ότι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά ένα τμήμα το οποίο στην φετινή χρονιά είχε 112 νέους φοιτητές οι οποίοι πέρασαν στο τμήμα αυτό, να το απαξιώνουμε και να υπάρχει το δίλημα θα κλείσει ή θα παραμείνει ανοιχτό. Εμείς ζητήσαμε και πήρε μια ομόφωνη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την οποία θα στείλουμε και στο Υπουργείο Παιδείας, ότι ένα τμήμα το οποίο έχει πραγματικά μια πολύ αξιόλογη διαδρομή, ένα τμήμα το οποίο είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, αλλά συστηματικά και μεθοδικά και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η έδρα του ΤΕΗ της Καβάλας δεν έχει στείλει τους ανάλογους καθηγητές, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Η τελευταία επίσκεψη εδώ του Υφυπουργού του κυρίου Στήλου ήταν ότι θα έχουμε και μέσα από μια προγραμματική συμφωνία νέους καθηγητές για να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως και το ΤΕΗ της Ορεστιάδος που ήταν στην νοσηλευτική. Υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν δυσκολίες, πιστεύουμε όμως ότι πρέπει σε αυτές τις δύο περιοχές που έχουν μια αξιόλογη πορεία και διαδρομή και ιδιαίτερα σήμερα που η νοσηλευτική βγάζει νέους αξιόλογους νοσηλευτές και έχουμε ένα έλλειμμα πάνω από 7.500 νοσηλευτές στο σύστημα υγείας, θα πρέπει να διατηρηθούν και θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να μην υπάρξουν αυτά τα προβλήματα και τα οικονομικά αλλά και με το επιστημονικό προσωπικό.